μαύρες οι καλές. Τηλέφωνο! Δες μια τηλέφωνο! Δες μια τηλέφωνο! Εμπρός. Έλα ρε Τάσο. Ήρθανε τα καμάρια μου. Α. Μεγάλη καθυστέρηση. Καλά. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα αεροπλάνα. Στο γραφείο άφησες κανέναν άνθρωπο ρε. Στείλε ρε τον Γιώργο στην πολεοδομία να τελειώνουμε με αυτό το στατικό. Ποιος θα πάρει Τάσο. Εγώ θα πάω. Εδώ, η αδελφή σου με ταλαιπωρεί. Α, ωραία. Άντε, άντε, πάρ' τους και ελάτε, άντε. Σας περιμένουμε, άντε. Μην αργήσετε. Άντε, γεια, γεια, γεια. Ρε Δέσποινα, κάτι καίγεται μόνο. Έτσι. 53 πήγαμε, Μαρία. Όχι, 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 όχι. Θέλει προσοχή από εδώ και πέρα. Άσε μας, ρε Τάσο. Δέσποινα! Πιάσε τα τσιγάρα μου! Άστε. Για λέγε λοιπόν. Πώς είναι τα πράγματα πάνω? Τι να σου πρωτοπώ, πατέρα. Άλλος κόσμος. Άλλο σύστημα. Πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά, αλλά και ποιος λέει αμείβεται. Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Μόλις πάρεις το πτυχίο σου, έρχεσαι εδώ και αναλαμβάνεις. Έχεις έτοιμη δουλειά. Δεν πάμε για μπάνιο. Γιάννη, τα πάμε και να μην τα ξαναλέμε. Τελειώνεις με το μεταπτυχιακό σου, έρχεσαι, πας φαντάρος και αναλαμβάνεις. Λενάκη, παίρνεις το δίπλωμά σου με το καλό και έρχεσαι νομική σύμβουλος. Πήγε, θα έρθεις. Έρχομαι. Σου κασιλιέρι να πάτε για μπάνιο. Κορίτσι μου, τον ξέρεις τον πατέρα σου τώρα, μη στεναχωριέσαι. Ρε μαμά, πώς αντέχεις. Έχεις τίποτα κάλτσες? Μάρια, τι έχεις, έγινε κάτι? Κάτσε, Δέσποινα. Τι να κάτσω, παιδί μου, σου λέω, θέλω να βάλω πλυντήριο. Δέσποινα, κάτσε. Πες μου. Τι να σου πω? Δέσποινα, πες μου. Τι? Πες μου, γιατί το έκανες? Τι έκανα? Γιατί πήγες μαζί του? Ποιος είναι? Τι λες, αγόρι μου, τρελάθηκες? Δέσποινα, τα ξέρω όλα. Ποια όλα? Τι έγινε?
Τα ξέρω όλα. Μαρία, σε μένα μιλάς, τη γυναίκα σου. Άμα δεν μου πεις θα φύγω. Τι να σου πω, τι τρελάθηκες. Αφεντικό, αφεντικό, ξύπνα. Κλέφτες. Άσε μας, Χασάν, κλέφτες. Κοίταξε να σημαζέψεις λιγάκι εδώ μέσα. Αχούρι το έχεις. Καλώς το να. Πώς από εδώ. Έτσι. Να κεράσω καφεδάκι. Πιάσα ένα κονιάκ. Τι έγινε ρε. Έγινε κάτι. Φύγε Μαγκή. Έλα Δέσποινα. Τον βρήκα. Τάσο, η αδελφή σου έχει γκόμενο. Τι λες τώρα, τι είναι αυτά που λες. Αυτό που σου λέω εγώ. Η Δέσποινα. Όχι ρε φίλε. Αυτό που σου λέω. Ξέρω.
Μαρία. Είμαστε 40 χρόνια φίλοι. Αν συμβαίνει, πραγματικά αν συμβαίνει κάτι, πρώτος εγώ. Αλλά είδες κάτι. Σου είπανε τίποτα, ρε. Ξέρω, Τάσο. Ωραία, ξέρεις. Πες μου, να ξέρω κι εγώ. Ξέρω. Πώς το ξέρεις, Χριστιανέ μου. Μαρία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σοβαρέψου. Πας να διαλύσεις το σπίτι σου και την οικογένειά σου επειδή σου καρφώθηκε στο μυαλό μια ιδέα. Ναι, ρε, επειδή μου καρφώθηκε μια ιδέα. Επειδή μου καρφώθηκε μια ιδέα, έφυγα στα 15 μου από το σπίτι, ρε. Και επειδή μου καρφώθηκε μια ιδέα, έκλειψα την αδερφή σου όταν με γούσαρε ο πατέρα σα. Και από μια ιδέα που μου καρφώθηκε, έκτισα ό,τι έκτισα και έγινε αυτό που έγινα. Και τώρα, επειδή μου καρφώθηκε μια ιδέα, παίρνω φόρα και τα καίω. Τα διαλύω όλα, ρε. Έτσι, επειδή μου καρφώθηκε μια ιδέα. Να πάτε να πείτε αλλού κορόιδο, ρε. Έλα. Άστο. Δεν είναι μάρκα μου. Πώς τα κατάφερες έτσι? Γιατί έφυγες? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Η μάνα δεν μας λέει κουβέντα. Τι έγινε? Τι της έκανες? Γύρνα σπίτι και ζήτα τη συγγνώμη. Τι θα κάνω με τη μάνα σου, είναι δικός μου λογαριασμός. Εσύ κοίτα να τελειώσεις σπουδές σου και να γυρίσεις εδώ, να αναλάβεις δίπλα μου. Τι να αναλάβω, δεν μ' ακούς ούτε τα σου μιλάω. Ποιος νομίζω ότι είσαι? Θα μείνω Αγγλία. Γύρνα πίσω να τα βρεις με τη μητέρα. Εγώ να φύγεις. Μαριέ, μπορούμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι, σε παρακαλώ. Μαριέ, σου μιλάω. Μαριέ, μπορούμε να μιλήσουμε.
Με το Σταύρο. Ποιο Σταύρο? Αυτό που πέθανε πέρυσι? Πρόπερσι. Έκανα μήνες να συνέλθω. Ούτε που το πρόσεξες. Αυτός δεν ήταν σαν εσένα. Μ' αγαπούσε. Του μίλαγα και μ' άκουγε. Ha ha ha!